Ως ζεύγος ομοζυγών και ξύνορης θαυμαστή, τιμόθε πανσοφέ και μαύρα Χριστού, εν Θεός ηθλήσατε. Συ των παθών του Κυρίου, δόξησα ακαταλήτου, ηξιώθητε αμφό, Πρεσβεύονται στο σωτήρι, υπέρ των ψυχών ημών, Ο βίο των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρα. Εορτάζουν από την Εκκλησία μα στι 3 Μαου. Οι Άγιοι Τιμόθεο και Μαύρα γεννήθηκαν στην Κομόπολη Παναπέα, στην Θηβαίδα τη Αιγύπτου. Ο Τιμόθεο ήταν αναγνώστη και κήρυκα του Ευαγγελίου στην Εκκλησία των Παναπέων και εκτελούσε τα ιερατικά του καθήκοντα με θερμότατο ζήλο και θαυμαστά αποτελέσματα. Το γεγονός αυτό προξενούσε ζηλοφθονία στους ειδωλολάτρες, οι οποίοι τελικώ τον κατήγγυλαν στον αδίστακτο ειδωλολάτρη έπαρχο Αριανό, είκοσι μέρες μετά από τον γάμο του με την Μαύρα. Ο Αριανός τότε κάλεσε τον Τιμόθεο να παραδώσει τα ιερά βιβλία του στην πυρά. Ο Τιμόθεος αρνήθηκε με παρησία να καταστρέψει τα βιβλία του, λέγοντας στον έπαρχο ότι τα θεωρεί ως ιερά πνευματικά του όπλα και εφόδια. Οργισμένος τότε ο Αριανός υπέβαλε τον Άγιο σε διάφορα βασανιστήρια, τα οποία ο Τιμόθεος υπέμεινε με παρημιωδη υπομονη υπομονή. Πρώτα-πρώτα έβαλαν μέσα στα αυτιά του μάρτυρα πυρακτωμένα σίδερα, με αποτέλεσμα να λιώσουν οι κόρες των ματιών του και να πέσουν στο έδαφος. Στη συνέχεια έδεσαν τους αστραγάλους του πάνω σε ένα τροχό βασανιστηρίων και σφράγισαν το στόμα του με φήμοτρο. Έπειτα έδεσαν μία βαριά πέτρα στον τράχυλό του και τον κρέμασαν σε ένα δένδρο. Για να κάμψει το σθένος του ο έπραχος, στράφηκε προς την σύζυγό του μαύρα, την οποία στην αρχή κολάκευε για να θυσιάσει στα είδωλα, και να μην ακολουθεί την πίστη του σύζυγου της και την θανατηφόρα πορεία της ζωής του. Με παρένεση όμως του Τιμοθέου, η Μαύρα ομολόγησε και εκείνη την πίστη της στο Θεό. Τότε ο Αριανός διέταξε τον άγριο βασανισμό της Αγίας, η οποία καθ' όλη τη διάρκεια των μαρτυρίων έψαλε ύμνους προς το Θεό. Πρώτα-πρώτα λοιπόν τη ξερίζωσαν τις τρίχες του κεφαλιού της, και στη συνέχεια τη έκοψαν τα δάχτυλα. Έπειτα την βήθησαν ολόκληρη μέσα σε ένα καζάνι γεμάτο νερό που κόχλαζε. Επειδή όμω η Αγία, αν και ήταν μέσα στο βραστό νερό, δεν έπαθε το παραμικρό έγκαυμα και ο Αριανός τότε σχημάτισε τη γνώμη ότι το νερό δεν ήταν θερμό αλλά ψυχρό. Έτσι για να το διαπιστώσει πρόσταξε να του ραντίσουν το χέρι. Τότε η Αγία πήρε με τη χούφτα της νερό και το έριξε πάνω στο χέρι του. Το νερό ήταν τόσο καυτό, ώστε διαλύθηκε το δέρμα της χειρός του ηγεμόνα. Παρ' όλα αυτά, ο Αριανός δεν σταμάτησε και διέταξε να σταυρώσουν και τους δύο Αγίους. Ακόμη και στο σταυρό του μαρτυρίου, ο βδελυρός έπαρχος πλησίασε την Αγία σε μία απέλπιδα προσπάθεια, έστω και την τελευταία στιγμή, να την αποσπάσει από το μαρτύριο και να καταφέρει να τη αλλάξει την πίστη της. Φωτισμένη όμως από τη Θεία Χάρη η Αγία Μαύρα τον απέπεμψε. Ενώ η Αγία Μαύρα ήταν κρεμασμένη πάνω στο σταυρό, την πλησίασε ο διάβολος, προσφέροντάς της ένα ποτήρι γεμάτο μέλι και γάλα. Τη συνιστούσε μάλιστα να το πιεί για να μην φλογίζεται από την δίψα. Η Αγία όμως φωτισμένη από τον Θεό, κατάλαβε την πανουργία του διαβόλου και με την προσευχή της τον έδιωξε. Ο παγκάκιστος σατανάς χρησιμοποίησε όμως κι άλλο τέχνασμα. Φάνηκε στην Αγία ότι την μετέφερε σε ένα ποτάμι από όπου έτρεχε μέλι και γάλα και της πρότεινε να πιει. Εκείνη όμως μετά από θείο φωτισμό είπε «Δεν πρόκειται να τα πιω αυτά που μου προσφέρεις παμίαρε σατανά» θα πιω από το ουράνιο ποτήρι που μου προσφέρει ο Χριστός. Έτσι ο παμπώνυρος εχθρός έφυγε από αυτήν νικημένος και καταντροπιασμένος. Τότε παρουσιάστηκε στην Αγία Άγγελος Θεού, ο οποίος την έπιασε από το χέρι, την οδήγησε στον ουρανό και αφού τη έδειξε έναν θρόνο με μία στολή λευκή πάνω σε αυτόν και ένα στεφάνι, τη είπε «Αυτά ετοιμάστηκαν για σένα». Στη συνέχεια, αφού την οδήγησε ακόμη ψηλότερα, της έδειξε άλλον θρόνο και στολή και στεφάνι και της είπε πάλι «Αυτά προορίζονται για τον σύζυγό σου». Το γεγονός ότι ο θρόνος του Αγίου Τιμοθέου ήταν πιο ψηλά από τον θρόνο της Αγίας Μαύρας δηλώνει το γεγονός ότι ο Άγιος Τιμόθεος υπήρξε η αιτία της σωτηρίας της σύζυγου του Αγίας Μαύρας. Έπειτα λοιπόν από εννέα ημέρες επάνω στο σταυρό, παρέδωσαν και οι δύο την ψυχή τους στον Κύριο. Και έτσι το Άγιο Ζεύγος συγκαταλέχθηκε στην ιερώνυμη φάλαγγα των μαρτύρων της Εκκλησίας μας. Οι Άγιοι Τιμόθεος και Μαύρα είναι πολύ θαυματουργοί και είναι προστάτες των συζύγων. Τέτοια ευλογημένη συζυγία πρέπει να έχουν οι χριστιανοί, γιατί είδατε πόσο Τιμόθεος, ήταν πιστός στο Θεό και παρακίνησε και την σύζυγό του Μαύρα για να μαρτυρήσει και αυτή για τον Κύριο και να μην χάσει την πίστη της. Επίσης η Αγία Μεγαλομάρτης Μαύρα είναι και πολιούχος της νήσου Λευκάδος. Μέσα στο φράγκικο κάστρο στα βόρεια του νησιού υπήρχε πάλι ποτέ μεγαλοπρεπής ναός της Αγίας, ο οποίος καταστράφηκε το 1810 καθώς οι Άγγλοι προσπαθούσαν να καταλάβουν το φρούριο. Σήμερα υπάρχει ένα μικρό εκκλησάκι προς τη μήν της Αγίας Μαύρας και του συζύγου της, Αγίου Τιμοθέου, στην θέση του παλαιού προμαχώνα του φρουρίου, ο οποίος διαμορφώθηκε σε εκκλησία το 1886. Να έχουμε τις ευχές και τις τους των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων και Συζύγων Τιμοθέου και Μαύρας.